Πριν σχολιάσουμε κάτι αρκετά σοβαρό, τη γνωστή δήλωση που έκανε ο Ατζούνι Ατάκα, αυτή η θάλασσα ανάμεσά μας δεν σημαίνει τίποτα. Και θέλω το δικό σου σχόλιο να το δούμε και μετά θέλω το σχόλιο του Ανδρέα. I'm living in Turkey and so many years I've been living in Greece too. What I saw in these two countries, I'm in Greece, I feel like home. A Greek person in Turkey should feel like his or her own. And I will try to make this happen as much as I live. Ανδρέα μου. Λοιπόν, υπάρχουν δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος, στο οποίο έχει δίκιο, αυτοί οι δύο λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αυτό το έχω ζήσει και προσωπικά, γιατί έχω πάει σε δίσεκτες εποχές, με τραγούδια Θεοδωράκη, τέτοιου τύπου, και μας φυλάγανε από τους εθνικιστές οι ίδιοι οι Τούρκοι. Εκεί λοιπόν πήγα και σε μέρη της Μικράς Ασίας, όταν ακούγανε ότι έρχονται Έλληνες, δημοκράτες, μουσικοί, μαζί με τον αδερφό μου τον Θάνο, τη Μαρία Δημητριάδη, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, έχω κάνει αυτή την περιοδία, δεν γινόντουσαν ανταλλαγές εκείνη την εποχή. Έβγαιναν έξω Τούρκοι και μας χειροκροτάγανε. Ήταν τρυφεροί, ήταν γλυκείς, μοιάζαμε, κάναμε αυτό. Αλλά αυτό είχε να κάνει με τον απλό τον κοσμάκι. Έτσι. Όταν μπλέκουν τα συμφέροντα και οι εθνικισμοί, ναι, από εκεί, τότε το πράγμα αλλάζει. Και έχω να πω το εξής. Στο πρώτο σκέλος πολύ σωστά λέει αυτό. Και ρωτάω, γιατί δεν το σταμάτησε εκεί, γιατί εδώ μιλάμε για παιδιά από εδώ και από εκεί. Ένας παραγωγός, άρα δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, μοιάζουμε, βοηθιόμαστε. Το προχωράει παραπέρα και λέει η θάλασσα αυτή δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Γι' αυτό σχολιάστηκε πολύ αυτό. Το Αιγαίο. Δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Γι' αυτό σχολιάστηκε πολύ αυτό. Το οποίο Αιγαίο ανήκει στους Έλληνες. Θυμόμαστε τον Αείμνηστο που είχε πάει και το είχε διαλαλήσει παντού. Αλλά το Αιγαίο, που έχει όλα τα νησιά, τα Δωδεκάνησα, τα αυτά, είναι δικό μας. Εγώ θα έλεγα ότι κακώς δεν έχουμε την Ήμβρο, την Τένεδο και όλη την ακτογραμμή. Δεν πάω παραπέρα για Μικρασίες, δεν πάω στη Μεγάλη Ελλάδα και σε αυτό. Αλλά οι διάφορες συμβάσεις μας έχουν δώσει όλο το Αιγαίο. Σωστά. Δηλαδή, εγώ έχω σπίτι στο κέντρο του Αιγαίου, στη Μήλο, ας πούμε. Κατά τον Ατζούν, αυτό το σπίτι δεν σημαίνει τίποτα, γιατί μπορεί κάλλιστα σήμερα να το έχω εγώ, αύριο να το έχει ο Τούρκος. Όχι, κυρία Τζούν. Όχι. Δεν μπορείς, κυρία Τζούν, να εξαφανίσεις μια θάλασσα, η οποία μάλιστα είναι ελληνική, βάσει συμβάσεων, βάσει ιστορίας, βάσει των πάντων. Είναι τεράστιο ολίσθημα αυτό που έκανε και μάλιστα το έκρυψε μέσα στην ωραία θέση ότι οι λαοί δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ βγήκα από τα ρούχα μου. Όχι να τον χειροκροτάω. Βέβαια. Καλά τα παιδιά εκεί. Έχει δίκιο. Όχι, επιμένω να χειροκροτάω τον Ατζούν να λέει δεν υπάρχει, δεν σημαίνει τίποτα η θάλασσα, και να χειροκροτάω τους σπόνσορες. Δεν είμαι, δηλαδή.